Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σε αυτό το σύντομο βίντεο, το οποίο προειδοποιώ ότι θα έχει σκληρές αφηγήσει που αφορά την υπόθεση που συγκλονίζει το παγκόσμιο, την υπόθεση πελικό, την υπόθεση αυτού του ανθρωπίνου τέρατος, ο οποίος κακοποίησε με τόσο άσχημο τρόπο τη γυναίκα του, σε αυτό το, Σύντομο βίντεο θέλω να εκφράσω κάποιες σκέψεις μου σε σχέση με τους κακοποιητές και τα θύματα. Με την κατάθεση του θύματος συνεχίζεται στη Γαλλία η δίκη για τη φρικιαστική υπόθεση πολλαπλών μακροχρόνιων βιασμών μιας 72χρονης από το σύζυγό της και τουλάχιστον 50 άνδρες ακόμα. Η δίωρη κατάθεση της Ζιζέλ Πελικό που φαίνεται πως βιάστηκε παραπάνω από 100 φορές ανατριχιάζει. Θα ήθελα πρώτα να περιγράψω τα γεγονότα που για μένα ξεκίνησαν στι 19 Σεπτεμβρίου 2020. Τον έπιασαν να τραβά βίντεο κάτω από τη φούστα τριών γυναικών σε ένα σούπερ μάρκετ. Είχα μείνει κατάπληκτη. Σε 50 χρόνια ζωή δεν είχα αντιληφθεί ποτέ να κάνει άσεμνε χειρονομίε. Του είπα, θα σε συγχωρήσω, αλλά δεν θα υπάρξει επόμενη φορά. Δεν μπορώ να φανταστώ το μέγεθο αυτού που επρόκειτο να ανακαλύψω μετά. Η 72χρονη περιέγραψε τη στιγμή που ανακάλυψε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού και ευχαρίστησε του ερευνητέ που το Νοέμβριο του 2020 Τις έδειξαν τι εικόνες εικόνε σεξουαλική με θύμα την ίδια. Τον έπιασαν τον άνδρα τη εν μέσω κορονοϊού ε, σε ένα σούπερ μάρκετ να βιντεοσκοπεί παράνομα κάτω από τι φούστε τριών γυναικών. Το έμαθε αυτή και του είπε: Θα σε συγχωρήσω, αλλά να μην το ξανακάνει. Ούτε ιδέα δεν είχε τι θα ανακάλυπτε μετά. Παίζει σαν ένα τσουνάμι στις 2 Νοεμβρίου. Ποια γυναίκα μπορεί να έχει περάσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί μου άξιζε αυτό. Κανένα θύμα οποιοδήποτε είδους κακοποίησης δεν περνά κάτι επειδή το αξίζει. Περνά κάτι επειδή το κάνει το τέρας ο κακοποιητής. Καμία γυναίκα δεν αξίζει την οποιαδήποτε κακοποίηση μπορεί να δέχεται. Είναι λογικό να έχει αυτή την απορία η γυναίκα και στην ουσία λέει είναι άδικο, δεν του φέρθηκα άσχημα, δεν του έκανα κάτι, αλλά ακριβώς εδώ είναι το ζουμί της κακοποίησης. Ότι δεν κακοποιεί κάποιο μια γυναίκα επειδή δεν είναι καλή γυναίκα. Κακοποιεί μια γυναίκα, κακοποιεί πολλέ γυναίκε επειδή είναι ο ίδιο κακό άνθρωπο. Ποιο το αξίζει αυτό, ούτε μία φορά δεν σκέφτηκε ότι κινδυν... Κανένα δεν αξίζει κακοποίηση και σίγουρα ούτε σκέφτεται το κακοποιητή ότι κινδυνεύει το θύμα του. Χαίστηκε για το θύμα του. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να ικανοποιήσει τι ανώμαλε ορέξει του. Ο κόσμο μου κατέρευσε. Μέσα μου είμαι ένα σωρό από ερήπια. Όλα όσα έκτισα με τον πελικό καταραίουν. Τρία παιδιά, επτά εγγόνια, ένα δεμένο ζευγάρι. Τρία παιδιά. Εφτά εγγόνια, ένα δεμένο ζευγάρι. Πόσα τέτοια ζευγάρια υπάρχουν άραγε εκεί έξω. Δεν εννοώ πόσα τέτοια ζευγάρια που ο να αναρκώνει τη γυναίκα του και να τη βιάζει με αγνώστου. Εννοώ τέτοια ζευγάρια τα οποία να φαίνονται δεμένα, να έχουν παιδιά και εγγόνια και όμω να ζουν κάτω από συνθήκε κακοποίηση του ενό προ τον άλλο. Στην περίπτωση αυτή του ανδρό προ τη γυναίκα. Ανατριχιάζουν όσα κατέθεσε όταν αντίκρισε τι ιδεχθεί πράξει του συζύγου τη και όχι μόνο στο κορμί τη. Στο δικαστήριο είπε τα πάντα. Η πάντω είναι εξαιρετικά θαραλέα γυναίκα αυτή, η οποία πάει στο δικαστήριο και όντω μέσα σε ένα ποινικό δικαστήριο είναι απίστευτα τοξικέ οι ερωτήσει που μπορεί να κάνουν αυτοί που αντεξετάζουν το θύμα, όχι ο εισαγγελέα, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Απίστευτε. Δεν είναι σκηνές σεξ, είναι σκηνές βιασμού. Υπάρχουν δύο ή τρεις από αυτούς πάνω μου. Είμαι ανέστητη. Ποτέ δεν έχω κάνει τρίο. Πόσες φορές έχω ακούσει την ιστορία ένας άνδρας να πιαίζει τη γυναίκα του να κάνουν τρίο. Και η γυναίκα να λέει όχι. Ούτε swinging. Θυσιάστηκα στο βαμό της ακολασίας. Πολύ ορθά το λέει. Θυσιάστηκε στο βωμό τη ακολασία. Είναι ακόλαστο ο άντρα Είναι αλήθεια ότι άνθρωποι διαταραγμένοι, και όταν λέω διαταραγμένοι, εννοώ ηθικά διαταραγμένοι, άνθρωποι εξαιρετικά κακοήθη, άνθρωποι εξαιρετικά ναρκισιστέ, εξαιρετικά υλιστέ, που του ενδιαφέρει μόνο η ευχαρίστηση του και η ικανοποίησή του, εθισμένοι στο σεξ σε αυτή την περίπτωση, γιατί μιλήσαμε πρόσφατα σε ένα βίντεο όπου εξήγησα γιατί ως ψυχολόγος με πάνω από δύο δεκαετίες κλινική πείρα θεωρώ ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτούς τους προβληματικούς εθισμούς όπως είναι ο εθισμός στα ναρκωτικά, ο εθισμός του αλκοόλ και στην περίπτωση αυτή ένας εθισμός στο σεξ ότι είναι ξεκάθαρα ναρκισιστές στον τύπο της προσωπικότητας. Δεν τους κάνω διάγνωση για να διαταραχή προσωπικότητας, αν και μπορεί να συναντούν όλα τα στοιχεία για, για τέτοια διάγνωση. Γιατί δυστυχώς διαβάζω σε κάποιες μεμονωμένες αναρτήσεις κάποιων ειδικών ψυχικής υγείας που έμεινα στα δεδομένα 25 χρόνια πριν που λένε δεν υπάρχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, υπάρχει μόνο ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητα. Όχι κύριοι. Υπάρχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κακοήθη Ναρκιστέ και του ενδιαφέρει μόνο η ικανοποίηση των επιθυμιών του. Του ενδιαφέρει μόνο το να νιώσουν αυτοί γεμάτοι με οτιδήποτε είναι αυτό πάνω στο οποίο έχουν κόλλημα. Ο άνδρας τη αυτή είχε κόλλημα στην ακολασία. Όταν δεν υπάρχει ερωτική ουσιαστική συνάντηση, όταν το σεξ είναι παντελώ απεκδημένο από συνέστημα και ανθρωπισμό, τότε ναι, δεν μα ικανοποιεί να κάνουμε σεξ με τη γυναίκα μα, δεν μα ικανοποιεί να κάνουμε σεξ με πολλέ γυναίκε. Θέλουμε να κάνουμε τι αρρωστημένε μα, ακόλαστε φαντασιούσει μα πραγματικότητα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που περιγράφει εδώ ο Ζιζελ Πελικό. Για πάμε να ακούσουμε. Λέει θυσιάστηκα στο βωμό της ακολασίας λέει. Όταν βλέπει αυτή τη γυναίκα ναρκωμένη, κακοποιημένη, νεκρή σε ένα κρεβάτι, φυσικά το σώμα δεν είναι κρύο, είναι ζεστό, αλλά είμαι σαν νεκρή. Αυτοί οι άνδρε με κακοποιούν, με εκμεταλλεύονται. Η Ζιζέλη είπε ότι θέλησε να δημοσιοποιηθεί η μαρτυρία τη, ώστε καμία γυναίκα να μην υποβληθεί στη χημική υποταγή. Στη συνέχεια, κάλεσε του κατηγορούμενου να αναλάβουν την ευθύνη για τι πράξει του. Σιγά μην αναλάβουν οι ναρκιστέ την ευθύνη για τι πράξει του. την αναλάβουν. Μην μου πείτε ότι εθισμένοι στο σεξ δεν είναι αρκισιστές. Μην ακούσω τέτοιε βλακίε. Από τους 51 50... κατηγορούμενους που κάθονται στο εδόλιο, οι 35 αρνήθηκαν οποιαδήποτε πρόθεση βιασμού. Μάλιστα, 51 κατηγορούμενοι, οι 35 αρνήθηκαν πρόθεση βιασμού. Σιγά μην αναλάβουν οι αρκισιστές τις ευθύνες τους. Κλείνοντας με αυτό, τι θέλω να πω. Δεν φταίει καμία γυναίκα καμία σύζυγος, καμία κόρη, καμία αδελφή. Δεν φταίει κανένας άνθρωπος όταν είναι θύμα κακοποίησης αρρωστημένων μυαλών. Και όχι αρρωστημένο με την έννοια της ψυχικής ασθένειας, αλλά με την έννοια της ηθικής ασθένειας, με την έννοια της κακοήθειας. Θα φωνάζω για όσα χρόνια έχω φωνή πως είναι άλλο πράγμα η ψυχική υγεία και η ψυχική ασθένεια που ονομάζεται ψυχική διαταραχή στις μέρες μας και είναι εντελώς άλλο πράγμα η κακοήθεια, ο κακός χαρακτήρας, οι κακές προθέσεις. Οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή μπορεί να έχουμε ψυχική υγεία, μπορεί να μην έχουμε ψυχική υγεία. Κάποιο ο οποίο γεννιέται με το γονίδι ούτως ώστε να αναπτύξει μια ψυχοτική διαταραχή όπως η σχιζοφρένεια δεν θα έχει ψυχική υγεία. Μπορεί όμως κάλλιστα να επιλέξει να είναι καλοήθης άνθρωπος. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση το ήθος με την ψυχική υγεία Κανένα απολύτως Σας το λέω ως ψυχολόγος Ως ψυχολόγος κλινικού και κοινωνικού τομέα Ως ψυχολόγος που έχω εργαστεί επί σειρά ετών Ως εμπειρογνώμονα στο ποινικό δικαστήριο Δεν υπάρχει καμία ψυχική διαταραχή Καμία ψυχική αρρώστια στο πιο εκλαϊκευμένα Που να δικαιολογεί την εγκληματική συμπεριφορά που να δικαιολογεί την κακοποιητική συμπεριφορά. Η κακοποιητική συμπεριφορά, η εγκληματική συμπεριφορά δικαιολογείται μόνο από την ανθρώπινη κακία η οποία μπορεί να είναι και η ψηλότερη μορφή κακίας. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι κάποιος έχει κάποια ψυχική διαταραχή για να κάνει αυτά που κάνει. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια ροπή προς κάποιους εθισμούς Μπορεί όμω με την καλοήθεια του, με την απόφαση του και με τον πνευματικό του αγώνα να κατανικήσει αυτή τη ροπή και να μην την εξελίξει. Επειδή με είχατε ρωτήσει προηγουμένω σε κάποια βίντεο αν υπάρχει γενετική προδιάθεση για του εθισμού, υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι μπορεί κάποιοι από εμά να γεννιόμαστε με προδιάθεση. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι με ιστορικό εθισμό στην οικογένεια μα. Δεν αναπτύσσει όποιο έχει προδιάθεση στους εθισμούς εθισμό. Χρειάζεται να συνεργήσει και η κακοήθεια του. Τις επόμενες ημέρες έχω μια συνάντηση μέσω Zoom την οποία θα την ανεβάσουμε και εδώ στο κανάλι με μια συνάδελφο η οποία διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη σε σχέση με τους εθισμούς και εργάζεται και σε μια σχετική δομή ...που θα συζητήσουμε το θέμα ευρύτερα. Τελειώνω, κλείνω με αυτό το μήνυμα εάν βρίσκεστε στη θέση της κόρης ή της γυναίκας αυτού του τέρατος, ενός παρομοίου τέρατος, δεν φταίτε εσείς για το κακό που σας έχει κάνει το τέρας που σας έκανε κακό. Δεν σημαίνει ότι το αξίζατε να το πάθετε και το ξεπερνάτε δύσκολα κάνοντας εντατική ψυχοθεραπεία εντατική ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα. Δεν είμαστε οι γονεί μα. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να λειτουργήσουμε όπως λειτουργούν ή λειτουργούσαν οι γονείς μας. Μπορούμε να είμαστε ο βράχος που θα αλλάξει τη ροή του ποταμού. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Σε όλους και όλες. Τους survivors, τους ανθρώπους που έχουν επιβιώσει και τους ανθρώπους που αγωνιζόμαστε για την ευδαιμονία. Το εύχομαι.